Καλημέρα, κυρίε και κύριοι. Υπό τετραήμερη κράτηση τέθηκε ο 43χρονο Ελληνοκύπριο, ο οποίο ξυλοκόπησε 29 χρόνια από το Κονκό που είχε στην Αγγαγιά και το βρέφο τη. Εναντίον του 43χρονου, διερευνάται υπόθεση περί καταπολέμηση ρατσισμού και ξενοφοβία, πρόκληση πραγματική σωματική βλάβη, βία κατά των γυναικών και απειλή δημόσια εξύβριση. Σύμφωνα με τα όσα ακούστηκαν σήμερα στο δικαστήριο, ο ύποπτο φέρεται να είπε στην 29χρονη πω αν δεν φύγει θα σκοτώσει την ίδια και το παιδί τη. Υπενθυμίζεται πω το περιστατικό έλαβε χώρο την περασμένη Δετάρτη σε γειτονιά τη Λάρνακα, αφού 29χρονη ζητούσε τα χρήματα τη πίσω από τον 43χρονο, καθώ το αυτοκίνητο που τη πούλησε μία εβδομάδα πριν παρουσίασε πρόβλημα. Να πούμε επίση ότι ο 43χρονο έδωσε κάποιου ισχυρισμού στην αστυνομία για το περιστατικό, χωρί ωστόσο να παραδεχθεί ότι χτύπησε την 29χρονη. Η διερεύνηση τη υπόθεση συνεχίζεται, ήδη έχουν ληφθεί αρκετέ καταθέσει, ενώ αναμένονται και άλλε.